ο Δήμος Καβάλας και η Follow Green με ειδική δράση στην Πλατεία Ελευθερίας συμμετέχουν στην εβδομάδα μείωσης αποβλήτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου Καβάλας να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και ιδίως τους μικρούς μαθητές στο θέμα της επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων, τα οποία είναι μεν άχρηστα για αυτούς, όμως είναι χρήσιμα σε κάποιους άλλους. Δύο δράσεις που γίνονται συγχρόνως για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωση Παραγωγής Αποβλήτων. Η μία δράση είναι στα σχολεία, η οποία θα κρατήσει μία εβδομάδα. Όλα οι γονείς και τα παιδιά θα φέρουν τα αντικείμενα τα οποία έχουν σπίτι, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα σε κάποια άλλα παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Με τη συμμετοχή της Follow Green αυτά τα σχολεία θα πάρουν κάποια μπόνους για τον γενικό διαγωνισμό που υπάρχει της Follow Green. Και η δεύτερη δράση είναι εδώ δύο ημέρες του Δήμου, η οποία το αντικείμενο είναι το ίδιο πράγμα, να φέρει υποδήματα, να φέρει ρούχα, να φέρει ηλεκτρικές, μικρές ηλεκτρικές συσκευές και παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν αύριο το μεσημέρι θα μαζευτούν, θα δοθούν στην πνοή και η πνοή θα τα διαθέσει σε παιδιά τα οποία τα χρειάζονται και είναι ανάγκη. Είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου με τη συνεργασία της Follow Green. Είναι δύο μέρες, θα είμαστε εδώ από τις 10 μέχρι τις 1 το μεσημέρι, συμμετέχοντας και εμείς σε αυτή τη δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Πιστεύω όλα να πάνε καλά, να έρθουν χρήσιμα πράγματα, τα οποία μέρες που είναι γιορτινές, να διαθέσουμε στα παιδιά τα οποία τα χρειάζονται και τα έχουν ανάγκη. Οι δράσεις γίνονται σε δύο επίπεδα. Στα σχολεία, την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές θα μαζέψουν ρούχα και θα υπάρξει ανταμοιβή σε πόντους από την πλατφόρμα του Follow Green, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη, από τις 10 η ώρα το πρωί έως και τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας, θα συλλέγονται υποδήματα, ρούχα, παιχνίδια και μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε καλή κατάσταση. Την οποία βλέπετε πίσω εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου Καβάλας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωση Παραγωγής Αποβλήτων. Είναι δύο δράσεις οι οποίες η μία τρέχει στα σχολεία, θα τρέξει και την επόμενη εβδομάδα, όπου τα παιδιά στην ουσία θα δώσουν ζωή σε ρούχα τα οποία έχουν στο σπίτι τους σε καλή κατάσταση. Εν είδη ενός διαγωνισμού θα ψηφιστεί το καλύτερο και θα υπάρχει μια ανταπόδοση στην πλατφόρμα της Follow Green. Και η δεύτερη δράση είναι αυτή που βλέπετε πίσω σας, δηλαδή μαζεύουμε παπούτσια, ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές σε καλή κατάσταση, είναι το σημαντικό αυτό, για να δείξουμε ότι δεν αποτελούν τα πάντα απόβλητα, όσα είναι σε καλή κατάσταση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να δοθούν σε ανθρώπους που ενδεχομένως τα έχουν ανάγκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα υλικά που θα μαζευτούν θα διατεθούν στην πνοή, στο σύλλογο πνοή.